Πρώτη δύναμη και με διαφορά μετά από 16 ολόκληρα χρόνια αναδείχθηκε στις κάλπες της 21ης Μαΐου η Νέα Δημοκρατία στο Ρέθυμνο που συγκέντρωσε 18.092 ψήφους και ποσοστό 37,1%, ενώ η μεγάλη έκπληξη της εκλογικής βραδιάς ήταν η επαναφορά της έδρας μετά από 11 χρόνια στο Πασόκ, που από το 9,8% στις εκλογές του 2019 εκτόξευσε τα ποσοστά του στο 21,4%, συγκεντρώνοντας 10.470 ψήφους. Την ώρα που ο ΣΥΡΙΖΑ έμεινε πίσω του με 215 ψήφους διαφορά, μιας και το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα που έχασε την έδρα στο Ρέθυμνο συγκέντρωσε 10.255 ψήφους και ποσοστό 21,03%. Θέλω να δηλώσω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ για την τιμή που μου έκαναν οι Ρεθυμνιώτες και οι Ρεθυμνιώτισσες να ανανεώσουν την εμπιστοσύνη στο πρόσωπό μου. Θεωρώ ότι εκτιμήθηκε το έργο το οποίο έγινε την προηγούμενη τετραετία. Ένα έργο κυρίως υποδομών, που σε συνεργασία βεβαίως και με την τοπική αυτοδιοίκηση αυτή τη στιγμή. Το Ρέθυμνο είναι ένα μεγάλο εργοτάξιο. Θεωρώ λοιπόν ότι η ευθύνη για την επόμενη τετραετία είναι ιδιαίτερα μεγάλη. Θα συνεχίσουμε με την ίδια ζέση και τα επόμενα 4 χρόνια, έτσι ώστε να αλλάξουμε την καθημερινότητα του Ρεθύμνου. Το Πασόκ αυξάνει σημαντικά τα ποσοστά του, διότι τα αιτήματα τα οποία έβαλε ο πρόεδρος του Πασόκ, ο Νίκος Ανδρουλάκης, και το Πασόκ στην κοινωνία είναι αυτά τα οποία η κοινωνία απεδέχθη. Και απεδέχθη ότι πρέπει η Δημοκρατική Παράταξη να επαναγεννηθεί, να ανανεωθεί και να είναι πάλι παρούσα. Σεβαστή η τιμιγορία του ελληνικού λαού. Ωστόσο, να ευχαριστήσω την κοινωνία που μας εμπιστεύεται και μας έχει κατατάξει αξιωματική αντιπολίτευση πάλι. Εμείς από οποιοδήποτε θέση θα εξακολουθούμε να αγωνιζόμαστε για τους ανθρώπους που δεν έχουν προσβάσεις στα κέντρα εξουσίας και μέσα και έξω από τη Βουλή. Μετά την άνετη νίκη της Νέας Δημοκρατίας και στο Ρέθυμνο, ο Γιάννης Κεφαλογιάννης θα βρεθεί για 5η συνεχή φορά στα έδρανα του Ελληνικού Κοινοβουλίου, καθώς με την ενσωμάτωση του 89,45% των εκλογικών τμήματων συγκεντρώνει 10.040 σταυρούς προτίμησης, ενώ μετά το ολονύκτιο θρίλερ μεταξύ Πασόκ και ΣΥΡΙΖΑ, για πρώτη φορά βουλευτής Ρεθύμνου θα ορκιστεί ο Μανώλης Χνάρης από το Πασόκ, που συγκεντρώνει μέχρι στιγμής 4.963 ψήφους. Η κατάκτηση της μίας εκ των δύο ενδρών στο Ρέθυμνο γιορτάστηκε δεόντως στα γραφεία του Πασόκ. Θα το τρελάνουμε το φίλο σίγουρα, ναι. Με το καούλι θα το ζουνά. Καλημέρα, ήλιε, καλημέρα. Εδώ στο Ρέθυμνο καταφέραμε το κατόρθωτο, όπως γνωρίζετε. Ήταν ο στόχος μας άλλωστε και βλέπουμε ότι έχουμε μια αύξηση στο ποσοστό μας κατά 150%. Αυτό μας κάνει ιδιαίτερα χαρούμενους. Σε ό,τι αφορά το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, ενίσχυσε τη δύναμή του στο Ρέθυμνο συγκεντρώνοντας 2.163 ψήφους και ποσοστό 4,4%.